Ο Σκοτ Ρίτερ είναι τέος αξιωματικός πληροφοριών του Σώματος Πεζοναυτών Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Υπηρέτησε με τα Ηνωμένα Έθνη, εφαρμόζοντας συνθήκες ελέγχου όπλων με το στρατηγό Νόρμαν Σβάσκοφ στον Περσικό κόλπο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης Desert Storm και στο Ιράκ, επιβλέποντας τον αφοπλισμό των όπλων μαζικής καταστροφής ως επιθεωρητής όπλων Ηνωμένων Εθνών από το 1991 ως το 1998 και αργότερα κατέστη επικριτής της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το βιογραφικό του έχει Bachelor of Arts στην ιστορία Σοβιετικής Ένωσης και άλλα πολλά, αλλά επειδή λαμβάνει μέρος υπέρ θα δείτε τίνος, γι' αυτό το τονίζω. Κατά τη διάρκεια καταιγίδα ερήμου υπηρέτησε σύμβουλος βαλιστικών πυράβλων του στρατηγού, όπως είπα, Norman Schwarzkopf. Λοιπόν, βλέπει απάλληλη σκοπιά τα όσα συμβαίνουν με τον πόλεμο και τα κρίνει καυτηριάζοντας πολλές φορές τους δυτικούς. Έχω απόσπασμα που θα δείτε στο τέλος του βίντεο, μεταξύ άλλων λέει τη γερμανική κυβέρνηση ότι δεν ενεργεί προς όφελος του γερμανικού λαού, το έχει ξανατονίσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, μέσω ΝΑΤΟ ελέγχουν την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ είναι στενά συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πολιτική οικονομική πλευρά της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, της οποίας το ΝΑΤΟ είναι η στρατιωτική πολιτική πλευρά. Είναι παραπέρα και θα έλεγα ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλά εργαλεία της αμερικανικής γεωπολιτικής ηγεμονίας. Εξυπηρετεί το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα καλύτερα συμφέροντα της Ευρώπης ή εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών? Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλογιστούν, καθώς θα παγώνουν αυτό το χειμώνα. Αυτό το είχα σε ρεπορτάζ. Άλλωστε και ο Τάκερ Κάσον είχε πει προσφάτως ότι οι περισσότεροι θάνατοι υπήρξαν σε ψύχους παρά σε καύσονες. Συνεχίζει, θα παγώνουν λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβάλει στη Ρωσία κατά εντολή Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κατά τη γνώμη του, η Ρωσία νικά δεν χάνει. Αρκεί κάποιος να κοιτάξει τις απώλειες που έχουν συμβεί στο πεδίο μάχης και να αντιληφθεί πως ο ρωσικός στρατός κερδίζει. Αλλά αυτή δεν είναι πλέον μια μάχη ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Εκείνη ήταν η ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Αυτή είναι μια μάχη ανάμεσα στη Ρωσία, στο ΝΑΤΟ, τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Πρόκειται για μια διαφορετική γεωπολιτική πραγματικότητα από αυτήν που υπήρχε 24 Φεβρουαρίου. Και εξαιτίας αυτού οι ρωσικοί πόροι που κατανεμήθηκαν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση αδυνατούν να επιτύχουν τους στόχους που τους υποσχέθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουν. Έχει να κάνει με την αλλαγή της φύσης παιχνιδιού. Νωρίτερα αυτό το μήνα είπα ότι αυτή είναι απόδειξη ότι ο Ουκρανικός στρατός έπαψε να είναι ένας στρατός Ουκρανών εκπαιδευμένων και εξοπλισμένων από το ΝΑΤΟ και έγινε ένας νατοϊκός στρατός που επανδρώνεται κατά κύριο λόγο από Ουκρανούς. Η Ρωσία θα χρειαζόταν να αλλάξει ριζικά την προσέγγιση της στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση αν επρόκειτο να επικρατήσει. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι αυτή η ριζική αλλαγή. Μερική επιστράτευση. Όλοι στη Ρωσία πρέπει να αντιληφθούν πως αυτό δεν είναι το φινάλε, θα μπορούσε να είναι το φινάλε. Αλλά η Ρωσία διαθέτει 25 εκατομμύρια εκπαιδευμένο προσωπικό σε εφέδρους, το οποίο μπορεί να επιστρατευτεί. Δεν βλέπουν τέτοια ανάγκη αυτή τη στιγμή. Αλλά αν το ΝΑΤΟ συνεχίσει να κλιμακώνει, τότε η Ρωσία θα πρέπει να συναγωνιστεί αυτή την κλιμάκωση. Συνεπώς αυτή ίσως να μην είναι η τελευταία επιστράτευση. Σημαίνει αυτό ότι η Ρωσία χάνει, ότι είπαν ψέματα στο ρωσικό λαό? Ασφαλώς όχι. Αυτό σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ επεκτείνει την απειλή που θέτει στη Ρωσία και ότι η Ρωσία οφείλει να απαντήσει. Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε, να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ. Ακολουθεί το απόσπασμα με τον Σκοτ Ρίτερ. Secured in depth. What this does is allow all the frontline troops who were trying to secure in depth to concentrate now, come to the front, and it's interesting. Shoigun said, now it's time to implement the lessons we learned from the recently completed strategic exercises. That means that this ain't going to be a special military operation anymore, guys. I don't mean to smile, but this is going to be war. This is going to be the war the way Russia was meant to fight war.
All the naysayers out there saying, oh, well, Russia sucks, they can't fight. Hey, come back to me in October. Scott, I want to ask you this. People have been saying, in a couple of minutes we're going to go to Rafah, but people have been, we've heard, where's the Russian Air Force? The Russians not using their full military power, blah, 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 blah. I suspect that those kinds of questions aren't going to be asked anymore. That when they get, you know, they're not going to have all this ready tomorrow, but when they get ready for whatever offensive, whatever time it takes, that you will. And I do think now that the nature of war is about to change, meaning that Russia is going to expand. That doesn't mean they're trying to kill civilians, right? But the Ukrainians have been using civilians as a human shield. And I think right now, look, if I'm going to carry out an offense the Russian way, I'm going to punch a hole 5 miles wide through your line. I'm going to blow it away. Wham! And then I'm going to come pouring through that, and I'm going to raise hell deep in your middle. And anything in my way is moved, crushed, destroyed. Russia hasn't been doing that. They've been tiptoeing. You know, a lot of people, the Chechens said early on, man, just untie our hands. Right, yes. Just untie our hands. Let us fight like we know how to fight. And the Russians went, not special military operation. You don't get to do that. Bombs are being let loose. That doesn't mean they're trying to kill civilians, but it does mean that Ukraine is going to see something it hasn't seen, and the West is going to see something it hasn't seen, which is full-scale Russian military doctrine implemented in an aggressive fashion by troops who are specifically trained to accomplish this mission. And the mobilization of 300,000 reservists and partial mobilization is going to give them that capability. Here's what